Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι. Κάνουμε react στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς Pokémon Horizon. Χωρίς πολλά πάμε. Τώρα γίνεται πρώτη προβολή στην Ιαπωνία. Έχουμε χάσει 1-2 λεπτά. Τώρα το πήρα χαμπάρι, οπότε ξεκινάμε μπαμ μπαμ. Η πρωταγωνίστρια εδώ. Λογικά είναι η πρώτη της μέρα στην Ακαδημία, στο σχολείο, ό,τι και αν είναι αυτό το κτίριο. Και αν δεν κάνω λάθος, το anime είναι βασισμένο στο Kanto. Βλέπουμε, όχι σχεδόν όλα τα Pokémon που είδαμε μέχρι στιγμής είναι από το Kanto. Βλέπουμε εδώ το Poumi, Pikachu από τα Little. Και εννοείται έχουμε... Εννοείται έχουμε χαρακτήρα που εμφανίζει δόντι έξω από το στόμα. Αναφέρει τον πατέρα για τη μητέρα. Σπάσε πλάκα τώρα να μάθουμε ότι ο πατέρας είναι ο Άσο. Λέω εγώ. Φάρετ! Και Τζότο, Εσπεόν, Μάτσο, Λουξιο από πίσω, Σλόμπρο. Σάικο κίνησε. Θα ήθελα να δω όμως έτσι για reference Nidorino με Gengar. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο reference. Chikorita Totodile. Αυτός είναι ο πατέρας της. Sensei λέει, άρα ο δάσκαλος. Ή ο professor κάτι τέλος πάντων. Rowlet, Squirtle, Chikorita, Totodile, όλα τα starter. Έχουμε Rotom τηλέφωνο. Charmander. Έχουμε και tablet Rotom τώρα. Δεν μας φτάνουν τα τηλέφωνα Rotom, έχουμε και tablet. Το δόντι. Μας βγήκε και καλλιτέχνη, ζωγραφίζει μικρή. Δεν έχουμε δει opening ακόμη όμως, δεν έβαλαν κάποιο τραγούδι. Και εκτός αν το χάσαμε. Έκανε install το Rotom, μια εφαρμογή. Ήταν ο δάσκαλος που είδαμε πριν που μιλούσε. Άντε διάλεξε το σπρικατί του. Α, είναι random pick. Δεν διαλέγουν. Α, είναι random. Όχι αγούτ. Σπρικατί του έτσι.
Αλλά μου άρεσε που είναι η φάση λότερη, δηλαδή είναι... Τυχερή σακούλα, ότι πάρεις. Άντε, δώσες πει κάτι το. Νάτο. Και δεν το έχει ξαναδεί. Δεν το έχει ξαναδεί. Καβαΐ. Α, εντάξει. Θα έχουμε Pikachu reference τώρα. Crash Pikachu λένε στο chat. Pikachu νούμερο 2. Έλα Λίκο, κάνε το θαύμα σου. Πολύ αταχτούλη μας βγαίνει το σπιγκατίτο πάντως. Έλα, θα δείτε και το sunset μαζί. Σούντερες πριγκαντίτο. Εγώ είμαι ξανά τη VTuber, τη Νίωνο. Live streamer cringe. Γράφει κάτι σαν ημερολόγιο πάνω στο ρότρο. Έχουμε και πρώτη μάχη με την Osha, με το Osha Wood. Λογικά θα είναι η rival η άλλη. Με το Fang, με το Dondi έξω. Oh, one hit. One hit, είναι grass time water, τι κάνεις. Δεν θέλει να πολεμήσει, βαριέται να πολεμήσει. Τώρα θα μας μάθουν τα types. Τα ξέρουμε. Βλέπει tutorial στο YouTube, ρε. Α, να κάνει training. Το
Strangle είναι αληθινό εδώ, το grind. Δεν μπορεί, δεν μπορεί ρε. Κάτι θα παίχτει. Έχουμε και το κολλιέ που έχουμε δει από το DLC που είναι ακριβώς το ίδιο. Και να της το άφησε. Η γιαγιά, ο πατέρας της που ανάφερε πριν. Λογικά θα το φορέσει και το σπίτι του θα γίνει ούπιο. Όσο άκουσα τα Ιαπωνέζικα με Shimaru, κάτι τέτοιο άκουσα. Α, Mishimaru είναι χαρακτήρας ρε, λόλ. Δεν έχει ιδέα ρε. Μόνο που ξέρει είναι να τρέχει και να κοιμάται. Είναι ενδιαφέρον σημείο σας. Μακάρι να δούμε και το Rayquaza σε αυτό το επεισόδιο. Είναι η μητέρα της, γιατί την είχε σε background φωτογραφία. Την είχε σε wallpaper στο ρότον της. Βγάλει νύχια ρε. Α, έχουμε και τον Τραμπα χαρακτήρα. Fail.
Αυτός έχει δύο πρόσωπα ρε, δύο μαγικά. Εννοείται θα κάνουμε Charizard σε αυτό το... και σε αυτό το anime και σε αυτή τη σειρά. Έχουμε διαφημίσεις, cut. Αν και είναι ενδιαφέρον διαφήμιση από Scarlet Violet. Κάτσε να τη δούμε και αυτή, δεν πειράζει. Νοστάλγια! Γιατί μας το κάνουν αυτό? Best of best of best. Τέλος το μάθημα για σήμερα. Πόσα βιβλία κουβαλάει αυτή ρε? Τώρα τι θα κάνετε? Χαιρετάρε το Πόλιγουιρ. Αυτός τώρα είναι βιλέιν. Πώς είναι αυτός? Έστειλε η μάνα της για ένα γράμμα. Η γάτα κάτι ξέρει, το σπίτι κάτι, το κάτι ξέρει, κάτι κατάλαβε. Κατίδο φαίνεται ανήσυχο. Ωπα, να γίνει λίγο σκοτεινό τώρα. Κρύψ το γρήγορα. Μην το φορέσεις. Λογικά αυτό είναι που ψάχνει. Θα φύγει από το δωμάτιο. Την ακολουθάνε κάποιοι, την ψάχνουν. Λογικά είναι το κολλιέ. Ράιτον, τι φάση! Πες μου αλήθεια. Μ' άρεσε. Πού να τα βάλεις με ένα Ράιντον ρε? Στα μάτια, οκ, έξυπνη κίνηση. Slip out.
μπάρε σε sleep powder, lol. Τι φέιλ εκπαιδευτής, ρε. Κάποιοι θα τις σώσουν τώρα. Το Charizard. Να το Charizard. Αυτόν τον έστειλε σίγουρα η μάνα της, γιατί μιλούσε μαζί της. Σερουλετς, οκ. Θα δούμε, μακάρι να έχει καλό animation αυτή η μάχη. Τα βάζεις με το Charizard, ρε. Οπότε ξέρουμε σίγουρα ότι αυτός είναι ο Villain. Ωραίο animation μέχρι τώρα. Σκάσε και ένα Mega Evolution τώρα να γουστάρουμε. Πάντως είναι πιο άχρηστη και από τη Team Rocket. Το τεράπακος είναι. Το οποίο βρίσκεται μέσα στο κολιέ της κάπως. Είναι το καινούργιο Legendary μάλλον από το DLC. Έχουμε και το Prince Reference τώρα. Μάλλον έχει παιδική και καλά μορφή από ό,τι έχουμε δει πριν μπήκε στο καβούκι του. Οπότε το Τεράπακος είναι η τελική μορφή που έχουμε δει και στο trailer του DLC. Το Charizard είναι επικό. Πες μου ότι θα δείξουν τώρα Rayquaza. Αυτή η σκηνή εδώ ήταν ωραία. Τι losers αυτοί. Και αυτό δεν το περίμενα. Σκαρμόρι και Κόρβι Νάιτ αλλάξαν και ρούχα κάπως. Power Rangers. Θα τους κυνηγήσουν. Σακκίνομα.
ή θα τους κυνηγήσω βασικά ή επιστρέφουν πίσω. Και νομίζω θα τους ακολουθήσω. Έχουμε και airship τώρα. Monster Hunter, Super Mario, Final Fantasy, ό,τι θέλετε. Κάντε το, έχει και Pokémon Stadium. Βασικά και καλά θα προσγειωθεί το Charizard πάνω, πες μου τώρα. Είναι για προσγείωση. Πού να γίνει η μάχη εδώ ρε. Είμαστε στα 29 λεπτά. Λογικά είναι διπλό το επεισόδιο. Έχουμε και Fuecoco. Έχουμε δει και τα τρία starter. Και το Pong. Και βλέπουμε Pokémon από το Palpea τώρα. Στούρωσαν τώρα, έτσι. Και σε σήμα ότι έρχονται οι άλλοι. Σάκολ Σνόρα του βλέπω. Έχουμε και το καινούργιο Πίκατσου ακόμα να δούμε, με το καπέλο, με το καπετάνιο. Λογικά θα είναι ο πιλότος αυτού του πράγματος, το airship. Ότι μέρα στο σχολείο πήγε... Ό,τι να είναι. Βασικά δεν είναι πρώτη, λογικά πέρασε καμιά εβδομάδα από τότε. Με κάρβουνο, με σλούκμα, αλήθεια. Πόσο γρήγορα πετάνε αυτά. Οχ. Η μουσική από πίσω είναι πάρα πολύ ωραία, το OST.
Το Πίκατσου. Κάπτερ Πίκατσου. Τα έχουμε δει όλα σε αυτό το επεισόδιο. Προσπαθούν να αυξήσουν την ταχύτητα τώρα. Με κάρβουνα δεν πάτε πουθενά, ρε. Πες μου ότι θα πάνε μέσα στην καταιγίδα. Αυτή εδώ είχε wallpaper στο τηλέφωνο. Αυτό έδειξαν τουλάχιστον. Ήταν φωτογραφία, κάποιος της έστειλε φωτογραφία, ξέρω εγώ. Το κουάξιλι τρελάθηκε, ρε. Πάνε αλήθεια μέσα στην καταιγίδα τώρα. Η μουσική από πίσω είναι ποιητή. Παιδιά, είναι επική μουσική από πίσω, δεν ξέρω αν την ακούτε. Και ο Τράμπα. Είναι λες και είναι ταινία. Το OST από πίσω. Σου δίνει vibes από ταινία. Chance logotipo. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτή εντάξει είναι η πιο ψύχρεμη, ασχέτα που δείχνει. Παραγωμένη. Για να δούμε. Μια πιθανή ανατροπή είναι να έρθει το διπλάσιο που έχουμε δει. Μάλλον όχι. Ανοίξαν για την πόρτα τη φάση. Πίσω σου. Ποιον τέτ μάτια πεθαίνεις. Yeah.
Τι πάει να κάνει το σπρικατίτο? Ας το ήσυχο. Γιατί δεν κάνει sleep out πάλι? Φύγει μαζί τους για, και καλά για να αφήσει ήσυχα τα υπόλοιπα πτώκια μου. Θα έχουμε bad ending. Μάτε. Να και το Captain Pikachu. Για να δούμε αν είναι σπασμένο το Pikachu. Θα δούμε το Pikachu σε μάχη. Θα δούμε Pikachu με Σέρουλετ. Για να δούμε αν είσαι σπασμένο. Thunder Punch, αυτό το κατάλαβα. Double team. Ξέρω λέει, αντεγιά. Βολτακό, τι θα κάνει? Thunder. Βολτακό. Bye bye. Φόρτωσε και από την καθηγίδα. Αν μπορεί να αποτρέψει τέτοιο βολτ, άκολη είναι και σπασμένο και το... Γιαμέτε κουτασάι. Του σταματάει για κάποιο λόγο. Παραδοθεί για δεύτερη φορά. Δεν θέλει το σπρικάτι να παραδοθεί. Cool.
πρικατίνα θέλει να πολεμήσει. Και τα ωστία από πίσω. Και αυτό ήταν ωραίο, ωραία σκηνή. Έπιασαν το σπρικατίδο. Σαν εδώ. Παιδιά, το άνιμε τα σπάει. Μπορεί να μην έχουμε ας, πίκατσου και τα λοιπά, αλλά τα σπάει για αρχή ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το ending τρομερό. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Δεν θα κάτσω να δω το τραγούδι όμως για να μην φάμε copyright. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αφήστε κάποιο like, αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω αν έχετε δει το anime, αν σκοπεύετε να το δείτε, πώς σας φάνηκε, πώς σας φαίνεται. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή live stream. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Γεια σας!